Θα πάμε στις καλοκαιρινές διακοπές, κυρίες και κύριοι, όπου θα πρέπει οι τηλεθετές και οι πολίτες να ζήσουν την εμπειρία των ελληνικών διακοπών με τις απίστευτες προσφορές και προτάσεις διακοπών για το καλοκαίρι του 2018. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον Γενικό Διευθυντή του Ερμής Τουρς Φωτόπουλος στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα, τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριο Φωτόπουλε. Καλησπέρα σας. Να δούμε λίγο ποιες είναι φέτος οι προσφορές και οι προτάσεις των οργανωμένων διακοπών για το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι στιγμής δηλαδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και μας είχε χαλάσει λίγο καιρός, άρχισε να ανοίγει πλέον ο Ιούλιος και τι προτιμάν πλέον οι πολίτες που έρχονται στο τουριστικό σας γραφείο για τις φετινές διακοπές. Πολύ σωστά όπως είπατε, ο καιρός μέχρι τώρα δυστυχώς δεν μας πήγε ιδιαίτερα καλά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μείνουν πίσω οι κρατήσεις. Βέβαια τώρα, την τελευταίες ημέρες, με το που ξαναήρθε στα φυσιολογικά της επίπεδα οι θερμοκρασίες, υπάρχει έντονη κίνηση. Πάλι, κυρίως στο νέο κόσμο και η πλειοψηφία, ο περισσότερος κόσμος προτιμά τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί λοιπόν έχουμε την περισσότερη ζήτηση, σαφώς πρώτη στα νησιά των Κυκλάδων έρχεται η Σαντορίνη, συνεχίζει η Πάρος, η Νάξο, η Τίνο βέβαια, σε συνδυασμό με το θρησκευτικό τουρισμό έχει ιδιαίτερη κίνηση. Όπως είπαμε η Νάξο, η Ίω έχει πάρα πολύ ζήτηση σε νέο κόσμο. Η Μύκονος βέβαια λίγο πιο ακριβή. Μετά αμέσως ακολουθούν τα νησιά των Σποράδων με περισσότερη ζήτηση, το νησί της Κιάθου, το οποίο βγαίνει σε πάρα πολύ οικονομική τιμή για τα φετινά επίπεδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί κανείς να κάνει 6 μέρες διακοπές στη Κιάθου από 180 ευρώ. Από 180 ευρώ, γιατί λέω το από, ανάλογα την περίοδο την οποία θα πάει, δηλαδή μέχρι τα μέσα Ιουλίου είναι αυτή η τιμή, και σε ποιο κατάλημα θα επιλέξει κανείς. Μάλιστα. Πολλές είναι αυτά όσο είναι το κομμάτι των μεμονωμένων διακοπών. Δηλαδή αυτές οι τιμές οι οποίες σας έχω πει, με 180 ευρώ ή με 209 ευρώ για τα νησιά των Κυκλάδων, περιλαμβάνει τη μεταφορά από την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα στο αντίστοιχο λιμάνι, του Βόλου ή του Πειραιά, τα εισιτήρια του καραβιού και η διαμονή εκεί και σαφώς η επιστροφή πίσω. Πολλοί κόσμος επιλέγει για οργανωμένες εκδρομές με ξεναγήσεις. Δηλαδή μπορεί κανείς να κάνει ένα επταήμερο γύρω Πελοποννήσου με 740 ευρώ, το οποίο εκείνο πλέον είναι οργανωμένο, έχει ξεναγήσεις, απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερο κόσμο. Μπορεί κανείς λοιπόν με 190 ευρώ να επιλέξει Πάτμο ή να κάνει το γύρο της Κρήτης με οδική εκδρομή με ξεναγήσεις με 370 ευρώ. Και βλέπουμε ότι φέτος η Σκιάθος έχει την τιμητική της. Έχει την τιμητική της, ειδικά στον νεαρό κόσμο. Μάλιστα. Έχουν μειωθεί οι μέρες που κάνει ο κόσμος πλέον διακοπές. Δηλαδή κάποτε κάνουν 10-15 μέρες. Τώρα έχουν μειωθεί ή το σπάνε σε δύο, δηλαδή κάποιοι κάνουν τον Ιούλιο, κάποιοι κάνουν τον Αύγουστο ή και σε δύο περιπτώσεις μαζί. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί αισθητά οι μέρες των διακοπών. Οι Έλληνες σίγουρα θα πάνε διακοπές, σίγουρα θα κάνουν θαλάσσια μπάνια, απλά έχουν μειωθεί αισθητά οι μέρες. Ναι. Δηλαδή, περιττό να σας πω ότι δημιουργούμε και τριήμερα, τετραήμερα πακέτα διακοπών. Δεν είναι μόνο αυτό, πάρα πολλοί κόσμος εξυπηρετείται και κάνει, εν πάση περιπτώσει, τα μπάνια του με τις ημερήσιες αποδράσεις. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το ότι έχουμε μεγάλη ζήτηση σε ημερήσιες αποδράσεις. Δηλαδή, μπορεί κανείς με 13 ευρώ να πάει Σίβωτα ή Πάργα σε ημερήσια, πάρα πολλοί κόσμος. Να σας πω ότι πάνω από 10-15 λεωφορεία από τον νομό μας πάνε τις Κυριακές σε ημερήσιες εκδρομές. Μπορεί κανείς λοιπόν με 10 ευρώ να πάει στα Φλογητά σε ημερήσια εκδρομή, με 8 ευρώ να πάει στην παραλία Κατερίνης, στους νέους πόρους. Και πέραν από αυτόν υπάρχουν και προσφορές. Δηλαδή το ότι κάποιος κάνοντας 4 ημερήσιες, το έχουμε κάνει αυτό για ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε πολλοί ημερες διακοπές, κάνοντας 4 ημερήσιες εκδρομές, του δίνουν και μία πέμπτη δώρο. Πάντως υπάρχει αύξηση σε αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή Σαββατοκύριακο πάει πολλοίς κόσμος σε ημερήσιες αποδράσεις. Πολύ σωστά, ναι. Πάρα πολλοίς κόσμος. Τώρα, ο κόσμος θα πρέπει να επιλέγει τα οργανωμένα ταξίδια και τα οργανωμένα ταξιδιωτικά γραφεία. Σαφώς, γιατί πρώτον, λόγω της ομαδικότητας πετυχαίνουμε πολύ καλύτερες τιμές και σαφώς πηγαίνει κάπου εγγυημένα και σίγουρα.
Μάλιστα. Εσείς είστε ευχαριστημένος με το φετινό, ας το πούμε σε εισαγωγικά, καλοκαίρι, αν και είχαμε τις προηγούμενες μέρες αυτές τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Πώς βλέπετε να ξεκινάει η περίοδος αυτή, είστε αισιόδοξος, έχουμε κρατήσεις, ενδιαφέρεται ο κόσμος, έρχεται? Καταρχήν, ήδη το καλοκαίρι, λόγω καιρού, αναγκαστικά έχει παραταθεί, έχει μεταφερθεί. Ναι, έχουμε παράταση, ναι. Έτσι, δηλαδή, αν κρίνουμε ότι πέρσι από τις αρχές Ιουλίου είμαστε στα φόρτε, τώρα πλέον αυτό το φόρτε αρχίζει και βλέπουμε ότι θα είναι μετά τις 12-15 Ιουλίου. Η Ελλάδα γενικώς έχει ιδιαίτερη ζήτηση φέτος και έχει ιδιαίτερη ζήτηση όχι από τους Έλληνες, όχι από τους συμπολίτες μας. Έχει πολύ ξένο κόσμο, έχουμε εισερχόμενο τουρισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό μας δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία στην έβρεση καταλυμάτων. Και δεν σας κρύβω το ότι η διαμονή φέτος είναι αρκετά πιο ακριβή σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε καταφέρει με τις συμφωνίες, με τις σχέσεις οι οποίες έχουμε εδώ και χρόνια, να συγκρατήσουμε τις τιμές σε χαμηλά και σε περσινά επίπεδα. Μάλιστα. Η κατάσταση ποια είναι του κλάδου? Ας μιλήσουμε για το πρώτο εξάμεινο του 2018, μια που σας φιλοξενούμε εδώ και επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο του τουρισμού. Ποια είναι η κατάσταση του κλάδου? Αντέχει πλέον ο κλάδος του τουρισμού ή είναι μόνο το καλοκαίρι? Γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι έκλεισαν και αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες μέσω διαδικτύου. Είδαμε και εκεί μια κακή αρνητική κατάσταση για το τουριστικό κομμάτι, κύριε Φωτόπουλε. Αυτό το οποίο πράγματι έχουν κλείσει, διαδικτυακά τουριστικά γραφεία. Ναι. Αυτό πλέον έχει γίνει πλέον συνήθις φαινόμενο. Εμφανίζονται κατά διαστήματα κάποια τουριστικά γραφεία μέσω ίντερνετ, διαδικτυακά, τα οποία προσφέρουν διάφορα πράγματα. Η οποία τελικά αποδεικνύεται ότι η διάρκεια ζωής τους είναι 2 το πολύ 3 ετών. Αφού λοιπόν πουλήσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, σε τιμές οι οποίες δεν υφίστανται, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν, μετά κλείνουν. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Μέσω ίντερνετ υπάρχουν σαφώς ειδικές τιμές και προσφορές, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές παγίδες. Μάλιστα. Εσείς το 2018 μέχρι στιγμής στους 7 μήνες, τον Ιούλιο που είμαστε, ήταν αισιόδοξο, θετικό ήταν? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα ή βλέπετε δυσκολίες στο επόμενο διάστημα? Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, τελειώνει το καλοκαίρι, τα ταξιδιωτικά γραφεία δουλεύουν όλο το χρόνο. Σαφώς δουλεύουν όλο το χρόνο. Απλά όπως όλες οι επιχειρήσεις. Σας βαρύνουν αυτές οι φορολογίες? Τι σας έχουν βαρύνει τώρα τελευταία πάρα πολύ? Γιατί έχουν βάλει φόρους σε ξενοδοχεία, σε διάφορα. Τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει σας στους τουριστικούς πράκτορες? Για το 2018 λοιπόν είναι ένα επιπλέον αγκάθι το ότι ο φόρος διαμονής, ο οποίος έχει μπει σε όλα τα ξενοδοχεία. Και αυτό το πληρώνετε εσείς? Το πληρώνουμε εμείς και το έχουμε στις συγκεκριμένες εκδρομές, το έχουμε ενσωματώσει μέσα στην τιμή. Βλέπετε ότι πλέον από το 18, κάτι που δεν υπήρχε το 17, δηλαδή ότι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων έχει συν 3 ευρώ τη βραδιά φόρο διαμονής, κάτι που δεν υπήρχε πέρσι. Και αντίστοιχα λοιπόν ο φόρος ανάλογα την ποιότητα του ξενοδοχείου αυξάνεται ή μειώνεται. Όπως λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι επιχειρήσεις του τουρισμού αντιμετωπίζουν σαφώς πάρα πολλές δυσκολίες. Διότι η φορολογία είναι σαφώς κάθε χρόνο και χειρότερη, συν επιπλέον τον φόρο διαμονής που αφορά εμάς τις τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή γνωρίζετε την κατάσταση. Επικοινωνούν έτσι πολίτες με το ταξιδιωτικό σας γραφείο από άλλες, έτσι, ή άλλα τουριστικά γραφεία και ζητάνε κάποιοι να κάνουν διακοπές στη Δυτική Μακεδονία ως τουρισμό, ως τουριστικό προϊόν τη Δυτική Μακεδονία? Πώς τη βλέπουμε? Κοιτάξτε, προσπαθούμε και από την εμπειρία σας. Εσείς δεν πουλάτε τη Δυτική Μακεδονία σαν τουριστικό γραφείο. Λογικό είναι, γιατί έχετε και. Έχει ζήτηση να την έχει ζήτηση. Ναι. Δεν έχει ζήτηση. Επικοινωνούν άλλα τουριστικά γραφεία, άλλοι συνεργάτες σας από άλλες περιοχές της χώρας ή από το εξωτερικό να έρθουν εδώ στη Δυτική Μακεδονία? Δυστυχώς μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο σχετικό ενδιαφέρον από συναδέλφους άλλων πόλεων, αλλά σαφώς όχι τώρα το καλοκαίρι.
σε συγκεκριμένες, σε στοχευμένες, σε στοχευμένες μορφές τουρισμού, δηλαδή σε συνδυασμό με τα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, αλλά δυστυχώς μην κοροϊδευόμαστε, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει, η περιοχή μας πολύ δύσκολα θα γίνει προορισμός τουριστικός. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο.